Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε χοροδία Ευρωπούλων με τη χοροδία Ανεμομήλου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα συνεργασίας και έχουμε κοινό σκοπό και στόχο να πετύχει η συναυλία της 19 Ιουλίου με τον κορυφαίο, θεωρούμε, συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο που έρχεται στην Κέρκυρα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι μια εξαιρετική βραδιά, θεωρούμε και το πιστεύουμε αυτό, ότι θα είναι η συναυλία του καλοκαιριού και περιμένουμε τους φίλους μας, τους Κερκυραίους, αλλά και τους επισκέπτες της Κέρκυρας για μια ξέχαστη μελωδική βραδιά. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η συναυλία αυτή γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό. Μέρος των εσόδων θα δοθούν στο Φάρο Ζωής και αυτό το αποφασίσαμε όλοι με πολύ μεγάλη χαρά, διότι πρέπει να βοηθάμε μέσω των συναυλιών μας και κάποιους ανθρώπους, κάποια παιδιά που έχουν ανάγκη. Περιμένουμε λοιπόν όλο τον κόσμο τις 19 Ιουλίου, τις 9.30 το βράδυ, στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας για μια ξέχαστη βραδιά. Σε μια λοιπόν από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, η χοροδία Ευρωπούλων Ιωάννης Καποδίστριας και η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανεμομήλου, οι οποίες προσκάλεσαν και θα συμπράξουν μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο, έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής. Η συναυλία αυτή θα γίνει στο Παλαιό Φρούριο, την Παρασκευή 19 Ιουλίου, 9.30 ώρα το βράδυ. Ερμηνευτές θα είναι ο Δημήτρης Μπάσης και η Ρώσα Ία. Και την πολυμελή ορχήστρα αυτή θα διευθύνει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Εκεί που θέλω να σταθώ λίγο είναι στις μεγάλες εκδηλώσεις που μπορούν να κάνουν τα σωματεία, τα πολιτιστικά σωματεία, μετά από μια συνεργασία. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος η συνεργασία από εδώ και πέρα των πολιτιστικών σωματείων. Τα πολιτιστικά σωματεία προχωρούν μόνα τους για να παράξουν πολιτισμό. Δεν υπάρχει πολιτιστική πολιτική και άρα είναι μονόδρομος η συνεργασία προκειμένου να βρεθούν και έσοδα για να γίνει έργο πολιτιστικό, αλλά και εμείς όλοι που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό να ευχαριστηθούμε μεγάλες συναυλίες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλα τα πολιτιστικά σωματεία στο νησί και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε αρκετές και μεγάλες συναυλίες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το πούμε πιο φωναχτά ότι μόνο με τις συνεργασίες μπορούμε να κάνουμε μεγάλες συναυλίες και μεγάλες εκδηλώσεις και μόνο ο πολιτισμός μπορεί να ενώσει διαφορετικότητες. Αυτό να το πούμε, όχι η πολιτική, ο πολιτισμός. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θέλουν στα ποδάρια τους τον πολιτισμό, πρέπει να καταλάβουν ότι ο πολιτισμός θα ενώσει δυνάμεις και κυραϊκές. Να έχουμε καλή επιτυχία, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου, της Κερκίας, γιατί αυτές οι παραγωγές είναι μεγάλες παραγωγές, έχουν αυξημένο κόστος, γιατί θέλαμε να κάνουμε μια παραγωγή ποιότητος, Champions League παραγωγή, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν έρθει στο νησί και θα έχουμε κοντά μας, ευελπιστώ, όλους τους Κερκυραίους να απολαύσουμε αυτόν τον μεγάλο συνθέτη όλα αυτά τα χρόνια που μεσουρανεί στο ελληνικό τραγούδι. Είναι μεγάλη μας χαρά και εμάς τους μαέστρους. Έχω αναλάβει την προετοιμασία της χοροδίας Ευρωπούλων και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Αντρέας Γούσης, την προετοιμασία της χοροδίας Ανεμομήλου. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που θα βρεθούμε στην ίδια σκηνή και θα μας διευθύνει ο ίδιος ο Ξαρχάκος. Γνωρίζουμε όλοι ότι το όνομα του κύριου Ξαρχάκου είναι τεράστιο. Δηλαδή είναι ο τελευταίος εναπομείνοντας μεγάλος συνθέτης στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να είναι το γεγονός πραγματικά της χρονιάς και να δούμε από κοντά αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς προετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για αυτή την συναυλία. Πιστεύουμε θα πάμε καλά και ανυπομονούμε φυσικά να παίξουμε και με τους δύο σπουδαίους τραγουδιστές του, αλλά και με την σπουδαία ορχήστρα του επίσης. Να πούμε επίσης ότι η τιμή των εισιτηρίων στην προπόληση είναι 18 ευρώ και στην είσοδο θα είναι 20 ευρώ. Προπόληση που γίνεται? Έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση στο Ticket Box και τα σημεία του 7. Ξεχάσαμε να πούμε ότι η συναυλία αυτή είναι στα πλαίσια του 11ου Festival, 7 Festival 2024. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τρίφωνα για την υποστήριξη και τα εισιτήρια θα ακολουθούν από τα σημεία του 7 αλλά και από το Ticket Box.